Γκέτο βάζουν τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίας και αναψυχής σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, διαμαρτυρόμενοι για το μέτρο της εφαρμογής απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, καθώς όπως τονίζουν, η καθολική εφαρμογή του μέτρου απειλεί με κλείσιμο τα καταστήματά τους. Για το θέμα αυτό, μίλησε στην τηλεόραση Μακεδονίας TRM ο πρόεδρος του Σωματείου Καταστημάτων Εστίας και Αναψυχής, κ. Γρηγόρης Τσαπατσάρης. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Γίνεται μια συντονισμένη, δυναμική ενέργεια του κλάδου μας σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Η συντονισμένη αυτή ενέργεια είναι από τον υποφαινόμενο, διότι είμαι υπεύθυνος Δυτικής Μακεδονίας. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να κλείσουμε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, που σημαίνει Γκρεβενά, Καστοριά, Άργο Σορεστικό, Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Φλόρινα, την Δευτέρα 21 του μηνός, σε 24ωρη βάση κλείνουν τα καταστήματα. Δυστυχώς, μετά το Σεπτέμβριο, είχαμε μια κάθετη πτώση των τζίρων της τάξης περίπου του 30 με 40% από το τσιγάρο. Αυτή η πτώση των τζίρων είχε σαν αποτέλεσμα να προστεθεί άλλο ένα περίπου 30% από την κρίση. Δυστυχώς, δεν εισηκουστήκαμε στην κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις. Βλέπουμε πλέον ότι, αν μου επιτραπεί η λέξη να τη χρησιμοποιήσω, ότι υφίσταται μια μεγάλη κοροϊδία στον κλάδο μας, σε πανελλαδική κλίμακα, και φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο σήμερα να αποφασίσουμε για το κλείσιμο των καταστημάτων. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής, ότι οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, που σημαίνει όλων των μελών καταστημάτων, έχει ουσία να το τονίσω, ήταν ομοφωνές. Προβλέπω ότι το κλείσιμο είναι προειδοποιητικό και η συμμετοχή θα είναι περίπου, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, θα αγγίξει το 100%. Να θυμίσω εδώ ότι η πρώτη κρούση που έγινε ήταν στην Κοζάνη, στην οποία δημιουργηθήκαν πράγματα που δεν μας άρεσε και διάφορα επεισόδια εναντίον της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι τα καταστήματα, όπως όλοι το έχουν συνειδητοποιήσει, σε όλη την Ελλάδα ερήμωσαν. Το βράδυ υπάρχουν καταστήματα, και όχι λίγα πλέον, στα οποία δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Το κλείσιμο. Δίνω στοιχεία τα οποία έχουν βγει αυτές τις μέρες από το κεντρικό όργανο. Στον κλάδο μας άγγιξε περίπου τα 32.000 καταστήματα από τα 121, και δίνω την πληροφόρηση στους συνάδελφους ότι θα αγγίξει περίπου το 1/3 του συνολικού ποσού των μελών καταστημάτων στην κεντρική διοίκηση, που σημαίνει μέσα στο 11 θα πάμε περίπου στο 45 με 50.000 κλείσιμο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημαίνει κάτι άλλο όμως και τραγικό. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται, νοικοκυριά καταστρέφονται, άτομα βρίσκονται σε απόγνωση, και ας μου επιτραπεί εδώ να κάνω και μία πρόβλεψη, η οποία πρόβλεψη την έζησα και στην κρίση στην Αυστραλία 1989-1992. Θα πάμε πλέον στα ακραία φαινόμενα, αυτοκτονίες και δεν ξέρω τι άλλο. Δυστυχώς, καταφερόμαστε εναντίον της κυβέρνησης, διότι μιλάει για επενδυτικό νόμο περίπου σχεδόν 1,5 χρόνο. Δεν έχει γίνει τίποτε. Δεν έχει γίνει καμία απολύτως ουσιαστική εφαρμογή. Κάτι άλλο ακόμα. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο οικονομικής πλέον δυναμικής για να μπορέσει να στηρίξει τον κλάδο. Οι τράπεζες, παρόλα τα νομοθετήματα, δεν εφαρμόζονται. Η χρήση πλέον των δανείων, στην κυριολεξία μπορεί να έχει αγγίξει το 100%, δεν γίνεται απολύτως κανένας δανεισμός. Αποτέλεσμα, φορτωθήκαμε πάρα πολλά σε πολύ λίγο διάστημα, με αποτέλεσμα δεν αντέχουμε άλλο. Απευθύνω έκκληση στους συνάδελφους, όχι μόνο των Γκρεβενών και ολόκληρης της Μακεδονίας, για πλήρη συμμετοχή. Εάν συνάδελφοι, όσοι με βλέπετε και με ακούτε, δεν πάμε δυναμικά, δεν θα καταφέρουμε
απολύτως τίποτε. Η κατάσταση θα χειροτερέψει. Εδώ είναι και το ερώτημα που απευθύνανε κάποιοι συνάδελφοι άλλοι. Τι θα πετύχουμε? Εγώ κάνω το ερώτημα. Να μείνουμε αδρανείς? Είμαι σίγουρος θα απαντήσετε όχι. Άρα λοιπόν η ισχύς εν τη ενώση. Όλοι μαζί θα καταφέρουμε κάτι. Τη Δευτέρα λοιπόν τα πάντα.